πιστεύω ότι κάνουμε μια σωστή, όσο το δυνατόν, ελεύθερη η χρηματολογία για τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια και είναι αιτήματα επιβίωσης. Τα ξέρει η κυβέρνηση και ο κύριος Βουλής, τα ξέρει και έξυπνος άνθρωπος είναι. Παραδέχτηκε κάτω από αυτή την πίστη την επιχειρηματολογία ορισμένα πράγματα τα οποία ως τώρα δεν τα παραδεχόταν. Ας πούμε για το θέμα του κατώτερου εγγυημένου τμήματος, έλεγε ότι είναι κομμουνιστικό αίτημα σοβιετικού τύπου. Μας είπε τώρα ότι βεβαίως πήγαν λέει και άλλες χώρες που είναι κομμουνιστικές, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κοινό στόχο. Απλά λέει είναι δική μας επιλογή και δεν συμφωνούμε ιδεολογικά και δεν το επιτρέπει και η οικονομία της αγοράς να παρέχουμε με αυτόν τον τρόπο στις τιμές. Άρα είναι μια επιλογή της κυβέρνησης του κατώτερου εγγυημένου τμήματος. Και να θυμίσω ότι στην Ισπανία έχει θεσμοθετηθεί ότι τουλάχιστον τα αγροτικά και κοινοτροφικά προϊόντα θα πουλούνται κάτω από το κόστος της παραγωγής με απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης. Για το θέμα των χαμηλών ανοιχτών τιμών, είπε ότι θα υπάρξει θεσμικό πλαίσιο το επόμενο διάστημα, νομοσχέδιο. Εμείς περιμένουμε να το δούμε, το οποίο είναι νομοσχέδιο ενάντια στους αθέμητους ανταγωνισμούς και αθέμητες πρακτικές, που σημαίνει ότι αποδέχονται ότι υπάρχει θέμα αθέμητων πρακτικών στην εμπορία αγροτικών προϊόντων. Άρα πρέπει να δούμε και τι θα προτείνουν μέσα από το νομοσχέδιο και να πάρουμε θέση αν θα είναι πραγματικά βιώσιμη η λύση που θα προτείνουν. Θέσαμε το θέμα του κόστου παραγωγής. Μας είπε ότι για το πετρέλαιο δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εξαγγελία του Πρωθυπουργού εδώ στη Λάρισα το Μάιο του 2019 προεκλογικά, μάλλον υπολείπεται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπε ότι εάν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, θα τα δώσουμε και στην όχλησή μας ότι στους μισθές και στους κλινικάρχους και στους ξενοδόχους τα έχουν δώσει ήδη. Είπε αυτή είναι μια πολιτική μας επιλογή. Και για το θέμα της τιμής του ρεύματος, το οποίο το θέσαμε και το οποίο αυξήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση πέρυσι τον Σεπτέμβριο, μας είπε να κάνουμε φωτοβολταϊκά, τα οποία φωτοβολταϊκά θέλουν μια επιδότηση, μια δαπάνη περίπου 40.000 ευρώ, το λιγότερο, την ίδια στιγμή που εμείς δεν έχουμε ένα πινιτάρι να βάλουμε πετρέλαιο να καλλιεργήσουμε το χωράφι. Βέβαια στους βιομηχάνους του δίνουν πάθυνο το ρεύμα χωρίς πριζητά να κάνουμε φωτοβολταϊκά. Για το θέμα του ΕΡΓΑ, βεβαίως εκεί πάλι μας είπε ότι μας προσψήφισε ο κόσμος. Το είχαμε στο πρόγραμμά μας ενεργοποιηθεί ο ΕΡΓΑ, άρα οι αγρότες ήξεραν ότι ψήφιζαν. Μην περιμένετε, εγώ θα φέρω ιδιωτικές ασφαλιστικές. Θα κάνω και έναν εξορθολογισμό του ΕΡΓΑ, που στην ουσία σημαίνει ότι αν μπουν μια ζημιογόνα ή αυτό που ζητάμε εμείς, θα μπουν με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά των αγροτών και των τρόφων. Εμείς ζητάμε ένα άλλο ΕΡΓΑ, δημόσιο, με υπαρκή κρατική χρηματοδότηση να ασφαλίζει και να πλησμένει στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους αλλά και από τις νόσους. Και με αυτή την έννοια κάνουμε και μια πανελλαδική κινητοποίηση την επόμενη Τετάρτη 1η Ιουλίου για το θέμα του ΕΡΓΑ. Με αυτό το πλαίσιο ήταν μια απόφαση πανελλαδικής επιτροπής του κλόπου. Θα γίνει και πανεσσαλική συγκέντρωση εδώ στον ΕΡΓΑ 11 η ώρα το πρωί για να θέσουμε αυτά τα θέματα. Όπως θέσαμε και το θέμα ότι πρέπει να δοθεί άμεση σαν το 35% που υπολείπεται των αποζημιώσεων για τις ζημιές του 2019 από τον ΕΡΓΑ. Δεν μας απάντησε. Ούτε σε αυτό. Όπως και για το θέμα που δεν έχουν ενταχθεί κάποιες περιοχές, όπως τα κεράσια, κάποια προϊόντα, παρόλο που είχαν παγιτό, επίσης πάλι δεν μας απάντησε. Και θέσαμε με την επιτάσσεω στο θέμα του τέλους επιδεύματος. Είναι 650 ευρώ, τα οποία από φέτος για το οικονομικό έτος 2019 μπαίνουν μέσα στις φορολογικές δηλώσεις και θα το πληρώνουν οι αγρότες και οι χτιοτρόφοι που κρατάνε λογιστικά βιβλία. Είναι ένα επιπλέον χαράζι. Αυτό το είχαμε κερδίσει 5 χρόνια αναστολή με τα μπλόκα του 2013, αν θυμάστε τι ήταν τα μπλόκα με την ιστορία του Μετρολίου. Όλα αυτά που κάθε μέρα είχαμε συγκρούσεις. Πέρασε αυτή την πενταετία, εμείς ζητάμε να υπάρξει ανάκληση της απόφασης, να μην ενταχθεί το τέλος επιδεύματος και να μην το πληρώσουμε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο χαράζι στα 650 ευρώ το χρόνο. Και βάλαμε και κάποιες άλλες πλευρές για το Τσίπρο, τα οποία είναι ένα από τους τέλους που επιχειρήθηκε, την πλευρά του.